Τώρα πάλι θα σε ρωτήσω κάτι που μου είχες πει κάποτε. Μου είχες πει μία ιστορία για έναν άνθρωπο και είχες πει ότι σημαντικό είναι στον άνθρωπο να διατηρεί την ακεραιότητά του. Και κάτι επίσης μου είπες, πρόσεχε στη ζωή σου να δείξεις ύψος χαρακτήρα. Πρώτη φορά στη Μεγάλη Παρασκευή φέτος κατάλαβα ότι ο Χριστός μέχρι και τη Σταύρωσή Του τα έκανε αυτά τα δύο και θέλω να μου μιλήσεις εσύ για το Χριστό και για το ύψος χαρακτήρα και την ακεραιότητα γενικότερα. Θα πούμε δύο λόγια μόνο, θέλω να πω δύο λόγια σε αυτά που είπες. Είπες για χαρακτήρα, δεν υπάρχει ευτυχία με ένα τραυματισμένο χαρακτήρα. Δεν μπορείς να βρεις ευτυχία με έναν μολυσμένο χαρακτήρα. Δεν μπορείς να πεις θα πάω προς την τελειότητα με ένα χαρακτήρα γεμάτο αστάθεια, γεμάτο μικρότητα, γεμάτο πεσιμισμό, γεμάτο αρνητικότητα, γεμάτο δυσιδαιμονίες. Δεν μπορείς να πας με ένα χαρακτήρα μόνο με μία λογική της τάξης, της κοσμικής λογικής. Δεν μπορείς να πας στην ευτυχία χωρίς ένα καλό χαρακτήρα. Δεν μπορείς να πλησιάσεις τα υψηλά όντα με ένα χαρακτήρα μικρότερο. Δεν μπορείς. Κλείνεις μόνο σου το δρόμο. Είπα να σηκώσεις και να έχεις και να διατηρήσεις και σε όλη τη ζωή να προσέχεις να έχεις υψηλό χαρακτήρα, γιατί αυτό θα σε οδηγήσει στο παράθυρο της καρδιάς. Θα σε αναγνωρίσουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι εύκολα χειροκροτούν στο κακό, αλλά πάντα εκτιμούν τον υψηλό χαρακτήρα. Τι είναι ύψος χαρακτήρα? Ωραία. Αυτό που λες, αυτό να είσαι. Αυτό που διδάσκεις, αυτό να ζεις. Αυτό που προτείνεις, αυτό να εφαρμόζεις. Αυτό που διψάς, αυτό να προσφέρεις. Τι είναι ύψος χαρακτήρα? Η χριστότητα είναι. Η τέλεια καρδιά, ο τέλειος νους. Δεν υπάρχει ψηλός χαρακτήρας χωρίς χριστικό χαρακτήρα. Χωρίς χριστικό νου, χωρίς χριστικό λόγο. Χωρίς ειλικρίνεια αλήθειας. Δεν υπάρχει. Τι διαφορά έχει ο Χριστός? Όλοι εμείς οι φιλόσοφοι, όλοι εμείς οι θρησκευτικοί, όλοι εμείς οι πιστοί, όλοι εμείς οι άπιστοι, όλοι εμείς οι κοσμικοί, όλοι εμείς η κοινωνία των ανθρώπων, όλη η κοινωνία των ανθρώπων, λέμε το καλό είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι. Σύμφωνοι. Το καλό μας όμως έχει όρια. Του Χριστού δεν έχει όρια. Δεν είχε όρια. Το δείξε. Εκείνο που έχει σημαντικότερο ύψος για την περίπτωση, για την ερώτηση που μου κάνεις, είναι το εξής. Ότι ο Χριστός δίδαξε ακόμα και στις πιο αντίξωες συνθήκες, ακόμα και στις πιο χειρότερες προσβολές, ακόμα και στην πιο τρανταχτή αδικία, αξίζει, συνεφέρει να κρατήσεις αυτό τον τέλειο χαρακτήρα. Το ύψος. Να μην γίνεις πικρός επάνω από το σταυρό της ζωής. Και πολλοί άνθρωποι λένε, ο κάθε άνθρωπος κουβαλάει το δικό του σταυρό. Όχι, καλή μου. Μερικοί άνθρωποι κουβαλάνε και δύο σταυρούς και τρεις σταυρούς και του κόσμου τους σταυρούς. Γιατί οι δίπλα τους δεν αντέχουν το δικό του σταυρό και τον πετάνε σε σένα. Όταν θα έχεις ύψος χαρακτήρας, θα σηκώνεις και το δικό σου, τον δικό σου σταυρό, της δικής σου ζωής, της δικής σου δυσκολίας, το δικό σου πόνο, της αφιβολίας, όλο το τραύμα το ανθρώπινο, αλλά θα σηκώνεις πολλές φορές και τον δίπλα σου και αυτό θα το σηκώνεις είτε θέλεις είτε δεν θέλεις. Μόνο που θα αποδεικνύεσαι ανθρώπινο πλάσμα ιερό. Ο Χριστός έχει αυτή τη διαφορά από όλα τα πλήθη, ότι αυτό που είπε το έκανε. Αυτά που δίδαξε, τα έκανε πράξη. Δεν ήταν ένας δάσκαλος σαν και εμάς που λέμε να είσαι οντότητα αρετής, να σκέφτεσαι έτσι, να ενεργείς έτσι, να διδάσκεις έτσι, να θεολογείς έτσι. Αυτά δεν τα είπε. Αλλά έκανε κάτι άλλο πρώτα. Ήτανε και είπε γίνεται σαν εμένα. Κανένας δάσκαλος παγκόσμια δεν τόλμησε να πει ποτέ στα πλήθη, στους μαθητές του, να γίνεται σαν και εμένα. Και όποιος το πει αυτό, πει γίνεται σαν και εμένα, θα πρέπει να έχουμε και ένα σκηνί έτοιμο να τον δέσουμε. Σε λίγο καιρό θα χρειαστεί να τον δέσουμε. Θέλει πολύ προσοχή. Ήταν, αυτό είναι το μεγαλείο του Χριστού, γιατί είπε γίνεται σαν εμένα. Αν δεν φτάσετε σαν εμένα να είστε Χριστοί στην καρδιά, στο νου, στην πράξη, σε κάθε συνθήκη, η ανθρώπινη κοινωνία αυτή δεν θα εξελιχθεί ποτέ. Έστω κι αν φτιάχνετε πολλά κομπιούτερ, έστω κι αν έχετε πολλούς πυράβλους, έστω κι αν κάνετε γενετική υψηλή. Δεν θα έχετε οντολογική ύπαρξη. Δεν θα είστε όντα αλήθειας.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω τώρα να σε ρωτήσω για τον Χριστό. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, αυτό που λες, γίνεται σαν και εμένα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, δηλαδή τι να γίνουν εγώ σαν Ειρήνη, αν θέλω να ακολουθήσω Χριστότητα. Να γίνεις τέλειος άνθρωπος. Αυτό που είπε ο Χριστός, είπε, γίνεται τέλειο. Και αυτό το λέει και η ψυχή σου, το επιβάλλει και ο νόμος της πνευματικής σου ψυχής. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να γίνεις τόσο καθαρή, που με ρωτάς να έχω τα γνωρίσματα. Τα γνωρίσματα του Χριστού είναι η αγάπη, η αρετή, η πνευματικότητα, η συγχωρητικότητα, η δύναμη, η πίστη προς το όνομά του, γιατί τη ζήτησε αυτός, να γίνει όλη σου η ζωή προσευχή. Όμως μέσα σε αυτά υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό, καταλαβαίνω ότι με ρωτάς, αυτά τα ξέρουν όλοι. Όλοι ξέρουν ότι πρέπει να ζουν με αρετή για να είναι κοντά στο Χριστό. Όλοι πρέπει να κάνουν, να ζουν με προσευχή, όχι να κάνουν προσευχή, η ζωή τους να είναι προσευχή για να πλησιάζουν το Χριστό. Ποιο θα λέγαμε το είναι το γνώρισμα του αληθινά χριστιανού. Όχι εσένα, το δικό σου, το προσωπικό σου, για να μπορώ να σου πω ναι, Ειρήνη, υπάρχεις αληθινά δίπλα στο σώμα του Χριστού. Να είσαι ύπαρξη ζωής. Ο Χριστός είπε, όποιος με ακολουθεί πραγματικά, η ύπαρξή του γίνεται ποτάμι που χυλάει νερό ζωής. Μπορεί να είσαι μικρός ποταμός ή μεγάλος. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αλλά είσαι ύπαρξη ζωής. Δεν είσαι ύπαρξη μελαγχολική, τραυματισμένη, γεμάτη και με δίκιο, γεμάτη αδικίες και πληγές. Δεν είσαι γεμάτη μίση και αντιπάθειες. Έστω και αν φαίνονται σωστά, δεν είσαι οντότητα που αδικείς την ψυχή σου και κατ' επέκταση αδικείς και τις ψυχές των συνανθρώπων σου. Η ύπαρξη του ανθρώπου αναγνωρίζεται ότι έχει πλησιάσει τον Χριστό όταν είναι ύπαρξη ζωής, ύπαρξη ευχάριστη. Είναι ποταμός, έχει κάνει ένα βήμα από μέσα η ύπαρξη μπροστά. Και σε κάθε συνθήκη αποδεικνύεσαι άνθρωπος, μεγαλείο, όχι θαυματουργός. Είσαι θαύμα. Ποιο είναι το μεγάλο θαύμα? Να είσαι ύπαρξη ζωής. Να είσαι ύπαρξη ποταμός ζωής. Και λέει, ποταμοί από την κοιλιά αυτού θα τρέξουν. Ύδατος ζωής. Ποιοι είναι οι ποταμοί? Οι λογισμοί, οι λόγοι σου, οι πράξεις σου, η ζωή σου, τα ενδιαφέροντά σου. Θα είσαι όλη ύπαρξη δοξαστική. Όταν θα είσαι ύπαρξη ζωής, και όπως είπα και εγώ, με την ανθρώπινη σκέψη ότι υψηλός χαρακτήρας, όταν η ευτυχία θα υπάρχει μέσα σου, ο κάθε άνθρωπος που θα έρθει κοντά σου, θα μπορεί να πιει. Θα μπορεί να πιει νερό. Νερό ζωής. Θα μπορεί να προστατεύσει την καρδιά του, το νου του, την ύπαρξή του, τη ζωή του, να την ομορφύνει. Είσαι εδώ για να ομορφύνεις τον κόσμο. Είσαι εδώ για να ομορφύνεις όλη την παγκόσμια ανθρωπότητα. Δεν είσαι εδώ να την κρίνεις. Δεν είσαι εδώ να την καταδικάσεις. Είσαι εδώ να απλώσεις το χέρι σου. Είσαι εδώ να σηκώσεις τους σταυρούς των μικρών ανθρώπων εμάς. Είμαστε εδώ για να γεννηθούμε μέσα στο Χριστό. Όποιος μπορεί, εύχομαι να το πετύχει. Εάν φτάσει ο άνθρωπος εκεί, του μένει μία προσευχή να κάνει. Να πει στον Θεό, κάνε όλη την ανθρωπότητα όπως το Χριστός. Αυτή είναι η απάντησή μου.